Το προσπαθούμε. Λοιπόν, στοιχεία. Ήρθαν οι παγόδες, θα στηθούν οι εκθέτες. Έχουν στηθεί ήδη οι παγόδες. Το μεγαλύτερο μέρος της παγόδας σαν πρέσβη έχει στηθεί, απλά μάλιστα. Είναι ο πιεπισμός τώρα μπαίνει μέσα από τα σώματα. Μάλιστα. Απλά ο καιρός μας θα χαλάει λίγο. Και τώρα μου λένε εδώ οι συνεργάτες της ΕΣΜΟ ότι βρέχει έξω. Βρέχει. Έκανα μία μπορούλα για να τη χαλάσει, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Πάντως η προβλέψη για τον καιρό τις ημέρες της έκθεσης είναι θα έχουμε σούπερ καιρό. Έχει αλλάξει αυτό, Μαρία. Τι? Όχι, ο καιρός που βλέπουμε φαίνεται ότι είναι καλός. Οι προβλέψεις για το τέλος του εβδομάδα. Ναι, αλλά αν μπεις μέσα στα site θα δεις ότι Σάββατο Κυριακή μας λέει βροχές. Πάλι, εντάξει, δεν θα έρθουν εδώ. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξει. Λοιπόν, έχουν στηθεί λοιπόν οι παγόδες στο Μισεδάκιο. Έχουμε εκθέτες πάνω, οι διπλάσια δηλαδή καμιά 70 αριά, αν δεν κάνω λάθος. 69 είναι για την αγγλία. Ναι, ωραία. Εκθέτες και όλα έτοιμα, έλεξε και απεργία ευτυχώς. Δεν θα έχουμε προβλήματα. Όχι, δεν υπάρχουν προβλήματα από εκεί. Έχει το θέμα, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε έχουμε 69 εκθέτες από όλη την επιχειρήσεις, από όλη την επικράτεια, με διαφορετικότητα φέτος να το θυμίσουμε, με συζητήσεις απέναντι στα σχολεία εκεί στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα γίνονται συζητήσεις. Λοιπόν, τι περιμένουμε, θα έρθει ο υφυπουργός, είχαμε για τον κύριο Τσιρόνι, ακούσε θα εγγενιάσει την έκθεση, τι είναι η στοιχεία έχουμε τώρα? Θα έρθει. Ωραία. Θα τον πάμε και στη χωματερή να δει τις ντομάτες, αν δεν έχουμε σκεπάσει όλες τις ντομάτες. Εντάξει. Ο σύλλογος, ο αρνητικός. Και θα έχει διάφορες επαφές πριν την έκθεση. Αυτοί ας εκθέσουν τα προβλήματα. Μάλιστα. Ωραία. Να σωστά και βλέπουμε. Ναι, πρέπει να τον ενημερώσουμε. Λοιπόν, οπότε έρχεται ο Τσιρόνης για τα εγγένεια της έκθεσης και έρχονται και ποιοι. Έχουμε ακολούθους εμπορικούς που λέγαμε, τι που καταλήγουμε τώρα τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν, άλλοι εμπορικοί, ακολούθοι ακύρωσαν. Ναι. Υπάρχουν όμως αγοραστές για τις συναντήσεις. Α, αγοραστές θα έχουμε λοιπόν. Αγοραστές για B2B συναντήσεις. Αγοραστές για τα προϊόντα που θα εκτεθούν. Οπότε μπορούν δηλαδή επιχειρηματίες που συμμετέχουν στην έκθεση να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να, να διαχειριστούν τι πουλάω, τι μπορώ να πουλήσω. Και αν μπορέσουν να κλείσουν συμφωνίες. Ωραία. Και όσοι δεν συμμετέχουν μπορούν να το κάνουν αυτό, πληρώνοντας μια συμμετοχή 250 ευρώ για όσες συναντήσεις επιθυμούν να κάνουν. Δηλαδή 250 και κάνουν όσες συναντήσεις θέλουν. Μάλιστα. Και χωρίς λοιπόν να έχουν περίπτερο στην έκθεση ή συμμετοχή, εκεί μπορεί να είναι και μεμονωμένη παραγωγή, ας πούμε. Ναι. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει συνάντηση B2B. Ναι. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει συμμετοχή στις B2B συναντήσεις, μπορεί να κάνει ένα αίτημα, να πληρώσει 250 ευρώ και να κάνει B2B συναντήσεις όσες τον ενδιαφέρουν. Αφού φαντάζομαι δει πρώτα ποιοι είναι αυτοί που θα είναι εδώ, καταλαβαίνω. Ναι, μπορεί να ενημερωθεί αν θέλει. Να πάρει τηλέφωνο να ενημερωθεί, ας πούμε. Ωραία. Πού θα πάρει, στο επιμελητήριο? Στο επιμελητήριο θα πάρει. Ωραία. Θα πάρει στο κύριο Δουλουφάκη. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν θα μπορεί να δει, αν τον ενδιαφέρουν κάποιες συναντήσεις με κάποιους αγοραστές. Όταν λέμε τώρα αγοραστές εννοούμε, τώρα πολλά ρωτώ εγώ, εννοούμε... Είναι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν προϊόντα από την περιοχή μας. Είναι πρόημα και πρακτικά και λάδι. Μάλιστα. Αυτοί οι δύο τομείς είναι που θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ωραία. Οπότε θα είναι, ας πούμε, και φαντάζομαι και σούπερ μάρκετ ή κάποιες εταιρείες, τέλος πάντων, πολυεθνικές, αν το καταλαβαίνω σωστά, που μπορούν να διαχειριστούν παραγωγή και να την πουλήσουν, να τη μεταπουλήσουν κτλ. Με το τσιγκέρι σας τα βγάζω σήμερα, κύριε Αντιπρόεδρε. Ξέρετε,
Έχετε ένα Το στρες, το μυαλό μου βλέπω. αυτή τη στιγμή τρέχει σε ένα σωρό δουλειά στην έκθεση που πρέπει να κλείσουμε. Το μεσημέρι θα κάνουμε μία συνάντηση εκεί στον χώρο, να δούμε τυχόν προβλήματα που υπάρχουν τελευταία στιγμή, να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, να κλείσουμε ό,τι υπάρχει σε εκκρεμότητα για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζομαι, αν έχει κατάλαβα σωστά, πιστεύω γιατί δεν το κύριο τα βγάζω. Ναι. Τη στιγμή αυτή που εσύ μίλαγες, εγώ έτρεχα σε 3-4 δουλειά από πίσω. Μάλιστα. Εντάξει. Καλά. Μου συμβαίνει τακτικά. Συζήταγα και με κάποιο άλλο στο μυαλό μου μέσα. Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε. Το παθαίνουμε συχνά. Εντάξει, υπάρχει λοιπόν μεγάλη αγωνία. Ωραία. Υπάρχει μεγάλο άγχος. Όχι, αλλά μας δίνετε ειδήσεις, γι' αυτό λέω με το τσιγκέλι. Δηλαδή αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Ένας μεγαλοπαραγωγός, ας πούμε, που έχει, ξέρω εγώ, μεγαλοπαραγωγός, που έχει 50 στρέμματα. Μπορεί να συμμετάσχει. Και ο οποίος μπορεί να τυποποιήσει προϊόντα ή μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Μπορεί να κάνει μια συνάντηση με την ΔΕΗ. Δηλαδή μπορεί να τον ενδιαφέρει από μόνο του να διαθέσει το προϊόν. Νομίζω όμως ότι οι εταιρείες οι οποίες θα έρθουν, για να είμαστε ειλικρινείς, ενδιαφέρονται για μεγάλες ποσότητες. Ναι. Οπότε αφορά περισσότερο δηλαδή τις ομάδες παραγωγών, τα δημοπρατήρια, τους εξαγωγείς. Αντί χωρίς να απαγορεύουμε τον οποιοδήποτε θέλει να συζητήσει, για να είμαστε ειλικρινείς, οι συναντήσεις αυτές, το να έρχεται ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ του εξωτερικού και να θέλει να κάνει B2B συνάντηση, δεν έρχεται για να πάρει 5, 10, 20 τόνους εμπόρευμα, έρχεται για να πάρει κάποιες ποσότητες. Να. Έτσι, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει με μεγάλα σχήματα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε μας δώσατε αυτή την είδηση για τις μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που θα είναι εδώ. Άλλη τώρα είδηση, να πούμε λίγο πρακτικά, πόσο είναι, ας πούμε εγώ θα έρθω στην έκθεση όλες τις μέρες, πώς πληρώνω είσοδο για τους αγρότες μας, για τους ακροατές μας. Θα υπάρχει είσοδος, έτσι κι αλλιώς για όλους, θα υπάρχει είσοδος στην είσοδο της έκθεσης. Έτσι θα υπάρχει είσοδος, δεν είναι ελεύθερη. Η είσοδος πρώτα-πρώτα έχει διπλό χαρακτήρα. Πρώτον πρέπει να καταμετρηθεί φέτος σωστά. Πέρυσι δεν ήταν αυστηρή η είσοδος. Φέτος θα είναι πιο αυστηρή. Θα πρέπει να καταμετρηθεί ο κόσμος ο οποίος θα μπει στην έκθεση. Διότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει και το κύρος. Θα δει που πάει η έκθεση. Δηλαδή αν πούμε ότι φέτος μπήκαν ας πούμε 5, 6 ή 7 ή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμος μέσα. Αυτό το θέλει ο κόσμος να το μάθει. Όλοι μας ρωτάγανε πόσους επισκέπτες είχατε στην προηγούμενη έκθεση. Ναι. Σωστά. 5.000 περίπου που υπολογίζαμε εμείς, δεν το θέλουν. Αυτοί πρέπει να του πεις ένα νούμερο το οποίο να είσαι σίγουρος ότι δεν είναι χαμηλότερο. Μετράει πάρα πολύ στους εφέτες αυτό το πράγμα. Εννοείται. Μετράει πάρα πολύ στον άλλον να αποφασίσει να συμμετέχει στην έκθεση. Εντάξει. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, το αντίτιμο, δηλαδή πόσο είναι, 5 ευρώ, 2 ευρώ. 2 ευρώ. Είναι χαμηλότερο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν είναι τίποτα το ίδιο. Και επίσης ότι φέτος θα τσεκάρουμε και τις προσκλήσεις. Διότι πέρυσι δεν τσεκάραμε τις προσκλήσεις. Είχαν δοθεί πάνω από 2.500 προσκλήσεις πέρυσι. Άλλες τόσες παραπάνω θα δοθούν φέτος. Ναι. Οπότε και αυτή είναι με προσθετικά, έτσι, αφού είναι και εκείνη. Να τσεκάρουμε και τις προσκλήσεις. Άρα λοιπόν, αυτός που θα έρθει, ας πούμε, να μπει μέσα με την πρόσκληση, εάν θα έρθει και άλλη μέρα, θα πρέπει να πληρώσει. Γιατί η πρόσκληση θα ασκίζεται, θα κατακρατάει από ένα κομμάτι. Α, δεν είναι ελευθέρας δηλαδή η πρόσκληση, να πούμε, να μπαίνει, έτσι. Να βγαίνει και ώρα, ναι, δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι ελευθέρας. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Οπότε θα μπήκες, έκανες τη δουλειά σου. Δηλαδή είναι ορισμένα θέματα τα οποία εντάξει. Θα πρέπει να τα δούμε. Ύστερα θα έχουμε την συναυλία. Να. Για πούμε συναυλία, ποιος είναι. Γιώργας. Είναι αυτός που είχε βγει από ένα τηλεπαιρνίδι και είχε πάει στην Eurovision της ιστορίας. Να. Καλό. Εντάξει. Καλός. Εντάξει. Γίνει για την νεολαία πιο πολύ. Για την νεολαία. Ναι, να μαζέψουμε και νεολαία. Οπότε την πρώτη μέρα θα είναι η συναυλία. Την τελευταία μέρα. Α, την τελευταία μέρα, όπως και πέρα. Τις άλλες μέρες θα υπάρχουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όλες τις μέρες. Ναι. Θα παίξουν τοπικά σχήματα. Ναι. Ωραία. Έχουμε. Θα έχουμε τη σχολή αρχιμαργύρων. Το σύλλογο αρχιμαργύρων. Θα φάμε κιόλας δηλαδή. Ναι, ο οποίος
το Σάββατο και την Κυριακή θα παρουσιάζει διάφορα αυτές δικές τους, ας πούμε. Την μια μέρα, ξέρω εγώ, γλυκά, την πρώτη μέρα, έτσι, γεύσεις που έχουν να κάνουν σχέση με το φαγητό και την Κυριακή θα είναι γλυκά. Κάποιες ποσότητες, έτσι, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το αυτό, αλλά εντάξει. Όποιος προλάβει, δηλαδή. Εδώ. Όχι, για να ξέρουμε τι ώρα θα έρθουμε, δηλαδή, καταλάβατε γι' αυτό. Λοιπόν, ωραία. Η σχολή αρχιμαγείρων, λοιπόν, εκεί, με τα γλυκά και αλλού. Θα γίνουν ομιλίες, οι οποίες, τα θέματα των οποίων τα έχει επιλέξει ο Αγροτικός Σύλλογος, είναι θέματα οποία ενδιαφέρουν τους αγρότες. Και θα γίνουν και διάφορες ομιλίες από τους εκθέτες. Κάποιοι έχουν ζητήσει να μιλήσουν στον κόσμο. Μάλιστα. Ωραία. Είπαμε κάθε μέρα εκδηλώσεις και η έκθεση, το διαφορετικό είναι φέτος, ότι είναι από τις 4.30 ανοιχτά και την Παρασκευή και 4. Σάββατο, εκτός την Κυριακή, αν το καταλάβεις σωστά, που είναι από το πρωί. Τέσσερις, ναι. Τέσσερις. Ίσως να υπάρχει, ίσως δεν είναι σίγουρο, 100% θα το δούμε το μεσημέρι στις σχέσεις που θα κάνουμε, να υπάρχει για το Σάββατο κάποια αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα προλαβαίνουν όλα να γίνουν, δηλαδή και το γύρο της έκθεσης να κάνω, που είναι περισσότερες εκθέσεις, και να πάω στις συζητήσεις του B2B που λέμε, του B or not to B, με τον, με την εταιρεία που θα έρθει. Είναι νωρίς, είναι νωρίς, κυρίες. Σε άλλο χρόνο, δηλαδή το πρωί, ας πούμε. Στο χρόνο λειτουργίας της έκθεσης, αλλά είναι νωρίς οι συζητήσεις. Ναι. Δεν είναι προς το τέλος. Ναι. Επειδή θα υπάρχουν και καλλιτεχνικά δρόμενα τα οποία θα κάνει κοινοπολιτεία. Εντάξει, οι ομιλίες είναι νωρίς για να προλαβαίνουμε να φεύγουν και όλα. Οι συζητήσεις B2B θα είναι το Σάββατο. Ωραία. Το Σάββατο μόνο, μία μέρα θα είναι αυτές οι συζητήσεις. Ναι, όλες οι συζητήσεις θα γίνουν το Σάββατο. Όλες οι συζητήσεις το Σάββατο. Θα συζητήσουν, ας πούμε, το να δεις, θα τελειώσει. Ωραία. Γιατί θα γίνουν απέναντι από την έκθεση στις αίθουσες. Ναι. Του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ναι. Εκεί. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το Σάββατο μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία τώρα, έτσι, και κάθε μέρα μουσική, έτσι, και ωραίες βραδιές, και η σχολή αρχιμαγείρων θα είναι εκεί, θα μαγειρεύει μια αλμυρά, μια γλυκά, και το πιο σημαντικό, μεγάλες εταιρείες από το εξωτερικό θα έρθουν, θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις προκειμένου να αγοράσουν τα προϊόντα μας, είτε Ελλάδα είτε κυπευτικά. Σκοπός είναι να κλείσουμε συμφωνίες. Σκοπός αυτός. Τώρα από εκεί και πέρα είναι... Ωραία. Δεν είναι δικό μας το θέμα αν θα κλειστούν. Ναι, ναι. Εσείς κάνετε την προσπάθεια για να έρθει ο κόσμος εκεί, οι εκπρόσωποι των εταιριών, και από εκεί και μετά είναι στο χέρι των δικών μας πώς θα το χειριστούν τώρα όλο αυτό. Μάλιστα. Κάτι άλλο, έτσι, ιδιαίτερο. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Δεν σας αφήσουμε ήσυχους. Ωραία. Μήπως υπάρχει κάποια αλλαγή. Εγώ ανησυχώ με τον καιρό. Γιατί και σήμερα φαινόταν ότι θα είχε βροχή, αλλά μετά θα είχε βροχή. Τελικά έχει βροχή και ανησυχώ με τον καιρό. Εντάξει, ομπρελίτσα θα πάρουμε. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Αλλιώσουμε. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Ωραία. Αισιοδοξία. Λοιπόν, ωραία, αφού μετά την σημερινή συνάντηση που θα έχετε, ενδεχομένως και αύριο να ξαναπούμε έτσι 2-3 πραγματάκια, να ξέρουμε ότι είναι στην τελική ευθεία. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν για την έκθεση. Είμαστε στην τελική ευθεία.